Καλησπέρα σας. Βαρισίμαι τις συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποτελέσουν σταθμό στην περαιτέρω διεθνή πορεία της χώρας μας, αρχίζει αύριο ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ανεχώρησε σήμερα με την τακτική πτήση της Ολυμπιακής για τη Νέα Υόρκη. Πολύ σημαντικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες, συναντήσεις και βαφές που θα έχει στις ΗΠΑ με τον πρόεδρο Μπους, υπουργούς, γερουσιαστές, βουλευτές, επιχειρηματίες και την Ομογένεια, ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού αποχαιρέτησε τους δύο αντιπροέδρους της κυβερνήσεως και τα άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, δήλωσε στους δημοσιογράφους. Η Ελλάς ανακτά το διεθνές της κύρος και τη χαμένη της αξιοπιστία. Είναι μια διαπίστωση την οποία την κάνω με ευχαρίστηση. Ειδικότερα απέναντι των ΗΠΑ, που είναι μια σύμμαχος και φίλη χώρα, στην οποία ο ελληνικός λαός οφείλει πολλά στον αμερικανικό λαό, είναι ανάγκη να ομαλοποιηθούν πλήρως οι σχέσεις μας. Κάτι το οποίο η κυβέρνησή μας το επέτυχε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και το επισφραγίζει η επίσκεψή μου σήμερα και η συνάντησή μου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Μπους. Μετά την Ευρώπη, όπου το κλίμα αλλάζει γρήγορα προς το καλύτερο, αλλάζει προς το καλύτερο το κλίμα και στις ΗΠΑ, από όπου προσδοκούμε όχι μόνο πολιτική στήριξη, αλλά ακόμα και να μας ενισχύσουν ηθικά σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της ανόρθωσης της οικονομίας της Ελλάδος, και από αυτής της πλευράς υποθέτω, πιστεύω μάλλον, ότι το ταξίδι θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο.